θα κάνουμε και αλλαγές. Λοιπόν, θα δούμε στο τέλος της ημέρας τι θα βγει. Σας ευχαριστούμε, κύριε Τσινοντίδη. Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε. Να είστε καλά. Πάμε τώρα να δούμε τους συνταξιούχους μας, τους χάμηλους συνταξιούχους μας καλύτερα, κυρίες και κύριοι, οι οποίοι διαμαρτύρονται, καθώς ο κύριος Κώστας Καρπάρης, ο πρόεδρός τους, θα μας μιλήσει μέσω Skype. Κύριε Καρπάρη, δεν εντάσσονται στις ευάλωτες ομάδες οι χάμηλοι συνταξιούχοι και ούτε στην διατίμηση για το ηλεκτρικό ρεύμα? Δυστυχώς, ναι, δεν έχουν ενταχθεί. Έχουμε θέσει το ζήτημα και στην προηγούμενη κυβέρνηση και σε όλους τους υπουργούς που έχουν σχέση με τα προβλήματα των συνταξιούχων και στον Υπουργό Ενέργειας της παρούσας κυβέρνησης. Ενώ γίνεται κατανοητό ότι είναι άδικο το γεγονός ότι μέσα στις 8 κατηγορίες των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού δεν υπάρχουν οι χαμηλοσυνταξιούχοι, και ενώ γίνονται κάποιες διαβεβαιώσεις ότι θα το δούμε, μέχρι στιγμής δεν έχουν ενταχθεί οι χαμηλοσυνταξιούχοι και αντιλαμβάνεστε, χάνουν και την έκπτωση του 20% στην κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος και χάνουν βεβαίως και την επιδότηση η οποία σταμάτησε για όλον τον κόσμο από το τέλος Ιουνίου, που αυτή η επιδότηση στο τέλος θα έχει ένα πρόσθετο κόστος 35 ευρώ το μήνα, διότι είναι η επιδότηση 70 ευρώ το δίμηνο που υπήρχε για όλους τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένους τους συνταξιούχους. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε, ένας χάμηλος συνταξιούχος των 400 ή των 500 ή των 700 ευρώ να πληρώνει αυξημένο ρεύμα, ιδιαίτερα την περίοδο που έχει μεγάλη ανάγκη να ανάψει αν έχει κλιματιστικό, αν έχει air condition, και η κατανάλωση θα είναι πολύ μεγάλη. Εγώ συμφωνώ με κάποιες διαπιστώσεις που έκαμε τελευταίως ο Υπουργός Ενέργειας, ο οποίος είπε ότι οι συνταξιούχοι, οι πολίτες φοβούνται να ανοίξουν το φάκελο που είναι το τιμολόγιο της αρχής ηλεκτρισμού. Έχουμε το πιο ακριβό ρεύμα, είπε. Ωστόσο, δεν είναι αρκετό μόνο οι διαπιστώσεις. Από μέρους της κυβέρνησης έχει υποχρέωση να δει αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ο κόσμος, οι συνταξιούχοι ιδιαίτερα. Και δεν είναι λογικό αυτήν την περίοδο, με βάση επίσημα στοιχεία, να υπάρχουν αποθεματικά, να έχουν πλεονάσματα στα ταμεία της η κυβέρνηση, να εισπράττει πολύ περισσότερα σε σχέση με το πριν, εκμεταλλευόμενη την ακρίβεια, διότι το 19% ΦΠΑ πληρώνεται πάνω στα ακριβά πλέον προϊόντα, τα οποία όλα τα προϊόντα καθημερινά έχουν αυξήσεις, ιδιαίτερα μετά την κατάργηση της επιδότησης των ηλεκτρισμών, ιδιαίτερα μετά την κατάργηση της διευκόλυσης που υπήρχε και την πρόσθεση ακόμα 9 σεντ στο φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, που στη συνέχεια τα καύσιμα έχουν αυξηθεί περίπου 20 σεντ το λίτρο. Και ακόμα πού είστε, κύριε Καρπάρη? Σε ό,τι αγοράζουν οι συνταξιούχοι. Λοιπόν, κύριε Καρπάρη, πώς είναι στο σύνολό τους οι χαμηλοσυνταξιούχοι? Οι χαμηλοσυνταξιούχοι είναι πάνω από 30.000. Πάνω από 30.000. Είναι ένας μεγάλος αριθμός, δυστυχώς. Τώρα, είπατε προηγουμένως ότι έδιναν διαβεβαιώσεις οι κυβερνήσεις. Αυτή η κυβέρνηση σας διαβεβαίωσε ότι θα εντάξει στις ευάλωτες ομάδες τους χαμηλούς συνταξιούχους, δηλαδή? Ο Υπουργός Ενέργειας, όχι, είπε ότι θα φροντίσουν με άλλον τρόπο να φτηνήσει το ρεύμα, δεν έγινε κάτι τέτοιο. Ωστόσο, η Υφυπουργός Πρόνοιας εδεσμεύτηκε να υποβάλει εισήγηση προς τον Υπουργό Ενέργειας με τρόπο ώστε να ενταχθούν οι ευάλωτες ομάδες, οι συνταξιούχοι, συγγνώμη, στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού ή να γίνει κάτι. Ναι, αλλά προσέξτε, δεν είναι θέμα Υπουργού Ενέργειας, δεν ξέρω αν δεν το γνωρίζει η Υπουργός, είναι θέμα Υπουργού Οικονομικών να εντάξει σε αυτό το θέμα τους χαμηλούς συνταξιούχους, όχι του Ενέργειας, κυρία Σκαρπάρη. Να σας πω, η αρχή ηλεκτρισμού υπάγεται στο Υπουργείο Ενέργειας. Ναι, αλλά τα οικονομικά είναι άλλα. Τον τελικό λόγο πάντοτε, δυστυχώς, τον έχει ο μεγάλος άρχοντας που είναι το Υπουργείο Οικονομικών. Ναι, εκεί είναι η έγκριση για τις ευάλωτες ομάδες στην ΕΚ. Τώρα, θα προβούν και σε διαμαρτυρία χαμηλούς συνταξιούχοι επ' αυτού, κύριε Σκαρπάρη? Δεν έχουμε άλλες επιλογές, έχοντας υπόψη ότι η 1η του Οκτώβρη είναι καθιερωμένη ως μέρα για τα άτομα της στήλης υγείας. Θα αξιοποιήσουμε αυτή την επέτειο, πώς να το πούμε, και τέλος Σεπτεμβρίου, 28 του Σεπτέμβρη μέχρι και τις 10 του Οκτώβρη, σε 5 επαρχίες στην Κύπρο θα κάνουμε επαρχιακά συνέδρια και εκδηλώσεις διαμαρτυρίας για να απαιτήσουμε ξανά
και με τα πίκετ και τα πανό μας και τις έντονες διαμαρτυρίες των ίδιων των συνταξιούχων προς την κατεύθυνση της κυβέρνησης να επιληθούν αυτά τα ζητήματα. Και το ζήτημα της ακρίβειας και η απέτησή μας για κατάργηση του πέναλτι 12% που επιβάλλεται στις συντάξεις και η βελτίωση της νομοθεσίας για τη σύνταξη χιλίας των ανδρών να δικαιούνται όλοι οι άντρες χίλοι, να λύσουμε και τα προβλήματα με το κόστος των φαρμάκων που αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι, διότι δεν καλύπτονται όλα από το ΕΣΥ και μια σειρά άλλα ζητήματα που σχέση με τις μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρούνται για την εξέταση των αιτήσεων. Ακόμα δυστυχώς και τα τηλέφωνα δεν απαντούν, δεν βγάζουν αποτέλεσμα για να ενημερώσουν τον κόσμο. Στο ίδιο έργο θεατές, κύριε Σκαρπάρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Επίσης, να είστε καλά. Περνάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, αλλά μείνετε μαζί μας, γιατί θα ακολουθήσει μετά το διαφημιστικό διάλειμμα συζήτηση για το μεταναστευτικό με δύο πολιτικούς αρχηγούς, Νικόλα Παπαδόπουλο και Χρήστο Χρήστου του ΕΛΑΜ. Όσα χρειάζεσαι σε χαμηλές τιμές. Υπεραγορές Παπαντονίου με νέο τριήμερο προσφορών. Ελληνικά ροδόνια.